Γεια σας. Και εκεί που περπατάμε, βρίσκουμε μία μικρή κουκουβάγια τραυματισμένη. Την παίρνουμε προσεκτικά και πρέπει να τη βάλουμε κάπου για να τη στείλουμε σε ένα κέντρο διάσωσης. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ένα χαρτόκουτο. Είναι το πιο χρήσιμο που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Πώς λοιπόν θα ταξιδέψει η μικρή μας κουκουβάγια μέσα στο χαρτόκουτο? Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε σίγουροι ότι είναι καλά κλεισμένο και σταθεροποιημένο το χαρτόκουτο. Φροντίζουμε λοιπόν το χαρτόκουτο να το κλείσουμε καλά με ταινία. Επανειλημμένα, και καλό είναι, επειδή σίγουρα η βάση του μέσα, ο πάτος του δεν είναι και ο γερότερος, να πάρουμε από ένα άλλο χαρτόκουτο ένα κομματάκι χαρτόνι και να το βάλουμε μέσα ακριβώς το μέγεθος, και έτσι αυτομάτως του έχουμε βάλει έναν διπλό και γερό πάτο. Το επόμενο που χρειάζεται η κουκουβάγια μας είναι ο αερισμός. Δεν πρέπει να την κλείσουμε μέσα σε ένα κουτί χωρίς αερισμό. Είναι πάρα πολύ απλό, το έχουμε δει πολλές φορές. Παίρνουμε ένα κλειστό ψαλίδι με προσοχή και κάνουμε όσο μπορούμε ομοιόμορφες, όχι μεγάλες τρύπες και όχι πάρα πολλές, ώστε να μικρύνει η αντοχή του χαρτόκουτου μας. Κάνουμε κάποιες τρύπες γύρω-γύρω και στην προκειμένη περίπτωση, αν είμαστε μερακλείδες και θέλουμε να κάνουμε σωστές και ωραίες τρύπες, υπάρχει ένα εργαλειάκι που λέγεται σγρόμπια, σε διάφορα μεγέθη, με το οποίο μπορούμε να κόβουμε το χαρτόνι, το δέρμα και άλλα πράγματα και να του κάνουμε όμορφες στρογγυλές τρύπες. Παίρνουμε λοιπόν ένα κομμάτι ξύλο, παίρνουμε τη σγρόμπια, την πιέζουμε στο χαρτόνι μας και αυτομάτως κάναμε μια όμορφη στρογγυλή τρύπα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια σειρά από όμορφες περιποιημένες στρογγυλές τρύπες, για να μην έχει την τάση να σκιστεί ή να ξεφτύσει, και έτσι να προετοιμάσουμε ένα πολύ ωραίο χαρτόκουτο για το ταξίδι της κουκουβάγιας μας. Η κουκουβάγια μας για να ταξιδέψει θέλει κάτι ακόμη. Χρειάζεται ένα υπόστρωμα. Το πιο εύκολο υπόστρωμα που υπάρχει είναι λουρίδες εφημερίδας. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο είδος υπόστρωμα, το οποίο πωλείται, είναι το απορροφητικό υπόστρωμα, υποσέντονο, το οποίο είτε το χρησιμοποιούν κάποιοι ασθενείς, είτε θα το βρείτε πολλές φορές για τα σκυλάκια στο σπίτι. Μικρότερο ή μεγαλύτερο, μπορούμε να το διπλώσουμε, όχι από την πλαστική πλευρά, έτσι, αλλά από την πλευρά την αντιολισθητική και την απορροφητική. Σκοπός μας στο υπόστρωμα είναι να κάνει δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι να μην γλιστράνε τα πόδια του πουλιού και ο δεύτερος ρόλος είναι να απορροφάει τις κοτσιλιές του, περιτώματα και οτιδήποτε άλλο. Το πιο απλό λοιπόν είναι να πάρουμε τις εφημερίδες, να τις ρίξουμε μέσα. Μάλιστα κάνει και ένα μαλακό στρώμα, όπου εάν το πτηνό μας είναι τραυματισμένο, ταλαιπωρημένο, οπωσδήποτε θα μπορέσει εκεί μέσα να αισθανθεί μια ζεστασιά. Και το σημαντικό είναι να μην επικοινωνεί με τους έξω. Απαγορεύεται πάντοτε να μεταφέρουμε ένα τέτοιο πτηνό σε κλουβί. Δεν πρέπει να βλέπει προς τα έξω, παθαίνει πάρα πολύ μεγάλο στρες. Έτσι λοιπόν, αφού βρούμε ένα ανάλογο, και επαναλαμβάνω και επιμένω, ανάλογο κουτάκι του μεγέθους του πτηνού, και θα σας δείξω αμέσως μετά κάποια λαθάκια,
από κουτιά που δεν είναι ανάλογα ή κάποια λαθάκια συσκευασίας, όπως βλέπετε. Βάζουμε με προσοχή το πουλάκι μας μέσα. Ποτέ δεν το τοποθετούμε φαΐ ή νερό μέσα. Και κλείνουμε με προσοχή το κουτί. Το κουτί καλό είναι να μην κλείσει με αυτή τη μέθοδο, αλλά με τη μέθοδο την επάλληλη. Δηλαδή ένα μέσα, ένα έξω, ένα μέσα, ένα έξω. Αυτό είναι αυτό εδώ βγαίνει, έτσι. Αυτό εδώ το σχήμα του δίνει μια ασφάλεια, αλλά δίνει και μια δυνατότητα εκεί που θα φτάσει στο διασώστη να βάλει εύκολα το χέρι του, αν βλέπετε, μέσα να πιάσει το πουλί και να το βγάλει χωρίς να το ανοίξει εντελώς και φύγει. Καλό είναι να κάνουμε 3 πράγματα ακόμη. Το ένα είναι να κάνουμε ένα στοιχειώδες κόλλημα, άμα είναι να ταξιδέψει με κτέλι με πλοίο, για να μην ανοίξει κατά λάθος. Και απ' την άλλη. Το δεύτερο είναι να δέσουμε το κουτί σαν δέμα, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να το πάρει και να το μεταφέρει εύκολα, να μην το κάνει αυτό. Και το τρίτο, να χρησιμοποιήσουμε την ταινία που έχουμε στην ποδάζ, η οποία λέει «Προσοχή, άγρια ζωή», για να μαρκάρουμε το κουτί και μπροστά και στο πάνω μέρος ώστε οι μεταφορείς να βλέπουν αμέσως ότι δεν πρόκειται για κάτι που στέλνουμε κάπου, έτσι, αλλά πρόκειται για ένα άγριο ζώο που υπάρχει εδώ μέσα και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Καλό είναι να υπάρχει είτε γραμμένο με μαρκαδόρο είτε σε ευδιάκριτη πινακίδα και το κέντρο διάσωσης στο οποίο το στέλνουμε με το τηλέφωνό του και τον άνθρωπο που θα επικοινωνήσουν, αλλά και τα δικά μας για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Μετά παίρνουμε το σκηνάκι μας, έτσι, και φροντίζουμε να του κάνουμε ένα απλό αλλά γερό δέσιμο, να μην μείνει στον άλλον στα χέρια. Ένα απλό αλλά γερό δέσιμο, για να μπορεί να μεταφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι έχουμε έτοιμο τρύπες αερισμού, γερή βάση, κλειστό γύρω-γύρω και ασφαλές. Από πάνω ένα λάξ κλείσιμο, χαρτί με παραλήπτη και αποστολέα, αυτοκόλλητα που προειδοποιούν ότι υπάρχει μέσα ζωντανό άγριο ζώο και ένα καλό δέσιμο, και η κουκουβάγια μας πηγαίνει ασφαλής σε ένα κέντρο διάσωσης. Εάν έχουμε ένα μικρότερο ζωάκι, έχετε υπόψη σας, δεν ξοδεύουμε ένα μεγάλο κουτί ή δεν το βάζουμε σε ένα μεγάλο κουτί, γιατί θα ταλαιπωρηθεί. Για παράδειγμα, ένα μικρότερο πουλάκι μπορεί να ταξιδέψει σε ένα μικρότερο κουτάκι. Μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε ένα μικρότερο κουτί. Ή επίσης, ένα ζώο όπως μία χελώνα μπορεί να ταξιδέψει σε ένα διαφορετικά διαμορφωμένο κουτί, επίπεδο, δεν χρειάζεται ύψος. Βάζουμε τη χελώνα μέσα και την κλείνουμε. Στην περίπτωση της χελώνας όμως, θυμηθείτε να βάλουμε οπωσδήποτε και ένα πολύ απορροφητικό υλικό, διότι η χελώνα ουρεί πάρα πολύ για λόγους στρες και αφοδεύει βέβαια, με αποτέλεσμα, εάν μαλακώσει
το χαρτόκουτο, το ζώο θα πέσει έξω. Θα ανοίξει από κάτω και θα πέσει έξω. Οπότε χρειαζόμαστε μία παλιά πετσέτα, ένα παλιό ύφασμα, κάτι απορροφητικό. Το καλύτερο απ' όλα και πάρα πολύ φθηνό είναι αυτό το είδος τα υποσέντωνα. Εύχομαι οι λίγες πρακτικές γνώσεις που πήραμε να ήταν και να αποδειχθούν χρήσιμες σε όλους σας. Καλές διασώσεις!